κάθεται. Εμείς ως φορείς είχαμε προσφύγει στο Συμβούλιο της Δημοκρατίας για να διαφυλάξουμε κυρίως την κατασκευή του σταθμού Βενιζέλου, το οποίο είναι κομικός σταθμός για τη λειτουργία του μετρό της Θεσσαλονίκης. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ζητήματα τα οποία χρειάζονται να εξεταστούν. Όντως τα χρονοδιαγράμματα είναι πολύ σφιχτά. Έχουμε και εμείς αμφιβολίες μας κατά πόσο μπορούν να τηρηθούν, ιδιαίτερα όταν μέσα στα χρονοδιαγράμματα μπαίνουν και οι αρχαιολογικές ανασκαφές, που κανένας δεν μπορεί να προσδιορίσει τον ακριβή χρόνο ολοκλήρωσής τους. Από εκεί και πέρα αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ελπίζουμε να προχωρήσουν γρήγορα τουλάχιστον οι μελέτες και οι κλήσεις από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, προκειμένου να ξεκινήσουν ξανά οι κατασκευές και οι εργασίες στο σταθμό της Βενιζέλου. Θεωρείται επικρίσμα τώρα? Όχι, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, έχουμε σοβαρές αμφιβολίες κατά πόσο μπορεί να τηρηθεί το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Σε ό,τι αφορά το τμήμα του έργου, το οποίο λέγεται ότι θα παραδοθεί μέχρι και το συντριβάνι. Αυτό είναι μια λύση η οποία είναι εφικτή, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν κατά την άποψή μας και άλλα ζητήματα που πρέπει να διερευνηθούν, τα οποία θα τα θέσουμε μέσα στη συζήτηση.